Πάμε. Τρία. Μαζί. Το πρώτο βήμα για αυτό το Reflections ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2020 στο ίδιο ακριβώς μέρος που είστε μόλις σήμερα, ενώ την επόμενη ακριβώς χρονιά συνεχίστηκε το 2021 εδώ στο Ιτήλιο της Μάνης. Και σήμερα, για τρίτη συνεχόμενη λοιπόν χρονιά, το Reflections Money 2022. Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας τη συνταγή της επιτυχίας. Ποια είναι αυτή η συνταγή της επιτυχίας λοιπόν? Θέλαμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό φαγητό. Θέλαμε να σας δώσουμε ό,τι πιο ποιοτικό μπορούμε από το στυλό που κρατάτε, από το workbook που κρατάτε, από την ποιότητα του φύλου που έχετε στα χέρια σας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε τα πάντα για να νιώσετε ότι αυτό το οποίο πρεσβεύουμε δεν είναι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις. Δεν θέλουμε να τελειώσει τη Δευτέρα το απόγευμα. Γιατί δεν έχει και πολύ νόημα. Δηλαδή, αν ήταν έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κάνουμε ένα πάρτι, περνάμε ωραία, ζούμε τη στιγμή. Δεν είναι αυτό. Θέλουμε να πάρουμε έστω και 1% κάτι που μπορεί να μας μεταμορφώσει τη ζωή, να μας αλλάξει το σκεπτικό, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο σύνδεσης, οτιδήποτε. Πληροφορία είναι κάτι το οποίο δίνω, ενώ επικοινωνία είναι κάτι μέσα από το οποίο γίνομαι αντιληπτός. Η υγιής επικοινωνία, αν μου επιτρέπετε εκεί να κάνω ένα παραπάνω βήμα, το να μπορώ να συμφωνήσω ή να δω την άποψη, τη θέση της άλλης πλευράς, χωρίς απαραίτητος να συμφωνώ, που είναι και το κύριο κομμάτι των διαφωνιών που έχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Να καθαρίσουμε, αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορούμε να αφήσουμε χώρο για νέες απόψεις, για νέες σκέψεις, για νέες ιδέες. Προσοχή! Δεν θέλουμε να μην φιλτράρουμε ό,τι λέμε. Θέλουμε απλώς να μπορούμε να είμαστε περισσότερο ανοιχτοί και ανοιχτές σε όλα αυτά τα οποία θα ακούσουμε, ξεκινώντας από σήμερα, είτε από εμάς ως ομάδα, είτε από εσάς, εντάξει. Μέσα από το πέρασμα του μονοπατιού της θλίψης είναι τα κλειδιά που μπορεί να βρει κάποιος για να μπορέσει να ξεκλειδώσει τα κυβότια της χαράς, που όμως βρίσκονται μετά. Για όλες τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να περνάμε τώρα, όλοι που είμαστε εδώ, ή θα περάσουμε αργά ή γρήγορα, και καλώς να τις περάσουμε. Για να πάνε τα πράγματα καλά, λίγοι από εμάς τελικά προετοιμάζονται για το τι θα κάνουν όταν τα πράγματα πάνε στραβά. Όταν δεν μου βγει η δουλειά, όταν με απολύσουν, όταν χάσω τα χρήματά μου, όταν δεν ανταποκριθεί ο κόσμος, όταν χάσω τους ισχυρούς μου ανθρώπους, όταν... Τι κάνω σε εκείνη τη στιγμή όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά? Γιατί όταν τα πράγματα πάνε καλά, εντάξει, το ξέρουμε. Σας αφήνω με αυτό. Τροφή για σκέψη. Σας ευχαριστώ.